έχουμε αφήσει μια κρεμότητα στην περιοχή της Καστοριάς, στο Δήμο της Καστοριάς, με μια μεγάλη διαφορά όμως να υπάρχει μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων, του κυρίου Κορεντζίδη και της κυρίας Σπύρου. Ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτά τα αποτελέσματα? Παρακολουθώντας όλα τα αυτοδιοικητικά χρόνια, ανάλογα αποτελέσματα σε ανάλογες εκλογικές αναμετρήσεις, έχουμε δει εντελώς αντικρουόμενα αποτελέσματα. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης στην Κοζάνη. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μαλούτας, εν ενεργεία δήμαρχος, ήταν εκ νέου υποψήφιος και είχε πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 49%, και ο κύριος Ιωαννίδης ήταν δεύτερος με ένα ποσοστό, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 26%. Αν θυμάμαι καλά, και εγώ κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Στη δεύτερη Κυριακή εξελέγει δήμαρχος ο Λευτέρης ο Ιωαννίδης. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτό όχι απλά δεν είναι κανόνας. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς άλλους παράγοντες. Έτσι και εκφράζω καθαρά προσωπική μου άποψη και μην το εκλάβει κανένας ότι αυτό είναι κανόνας. Έχει σίγουρα να κάνει με την ποιότητα των δύο ψηφοδελτίων. Έχει να κάνει κυρίως με το τι δυσαρέσκεια πιθανόν να υπάρξει έσωθεν. Και τρίτο και πιο ουσιαστικό, με το τι τάση υπάρχει στην κοινωνία. Αν η κοινωνία δηλαδή έχει την τάση να βγάλει δήμαρχο αυτόν που πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπόρεσε γιατί ήταν πολλοί οι συνδυασμοί, η άποψή μου είναι ότι αυτό θα επικρατήσει. Άρα λοιπόν, και για να μιλάω πιο συγκεκριμένα, δεν παρακολούθησα βέβαια, γιατί και εγώ είχα τον προσωπικό μου αγώνα, δεν παρακολούθησα το να δω το τι τάση επικρατούσε στον Δήμο Καστοριάς και μάλιστα ιδιαίτερα τόσο στην περιφέρεια όσο στην πόλη. Αυτό μάλλον θα πρέπει να το κρίνετε εσείς ως ειδικότεροι και δι' δημοσιογράφοι, και από εκεί και πέρα οι δημότες του Δήμου Καστοριάς. Αν πάλι υπάρχει μια τάση, σώνει και καλά όπως λέμε, να βγει κάποιο ο δεύτερος ή ο μικρότερος σε βαθμό, που κατά την άποψή μου πιθανόν να είναι παρακινδυνευμένο λέγοντας μικρότερο, θα επικρατήσει αυτό. Βέβαια όλα αυτά είναι υποθέσεις, ξαναλέω, καταθέτω την προσωπική μου εμπειρία, γιατί έχω κάνει αρκετές εκλογές και έχω παρακολουθήσει και έχω κάνει αναλύσεις εκλογικές σε αντίστοιχες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως, τον κύριο ρόλο παίζει ο παράγοντας άνθρωπος, το τι είναι αυτό που απασχολεί τη συγκεκριμένη περίοδο και δει τη συγκεκριμένη ημέρα όπου θα γίνει και εκλογική αναμέτρηση. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ να είναι ένας καθαρός αγώνας, μέσα από αυτή τη διαδικασία το αποτέλεσμα που θα προκύψει να είναι το συμφερότερο, και αυτό θα το κρίνουν οι δημότες του Δήμου Καστοριάς, τόσο για την πόλη της Καστοριάς, αλλά και έχοντας περιφερειακή συνείδηση θα πω και για την ΠΕ Καστοριάς, και γιατί όχι για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτό που έχω να δηλώσω είναι ότι εννοείται όποιος και αν είναι ηθική υποχρέωση να συνεργαστούμε, γιατί τις δύσκολες αυτές μέρες που περνάει ο τόπος μας, έχουμε τουλάχιστον ηθική υποχρέωση να κάνουμε τα μέγιστα δυνατά, να συγκλίνουμε σε απόψεις έτσι ώστε ό,τι και αν βγει να είναι το συμφερότερο για τον τόπο. Οι ανατροπές πάντως, μιας και αναφερθήκατε και στον κύριο Μαλούτα, κύριε Παπτσόγλου, δεν συνηθίζεται όταν κάποιος έχει ήδη την φθορά μιας θέσης. Το είπα, το ήταν ήδη, ήταν ήδη εν ενεργεία δήμαρχος και μάλιστα όχι για μια τετραετία. Ήταν η δεύτερη, αν θυμάμαι καλά, του κυρίου Μαλούτα, ναι, έτσι. Κυρίου Μαλούτα. Και ο οποίος τώρα επανέρχεται από ό,τι έμαθα. Ναι, το είπα αυτό, ότι συνήθως γίνεται αυτό όταν αυτός ο οποίος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ήδη εν ενεργεία δήμαρχος. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον όλα αυτά
τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας. Θα παρακολουθήσουμε βεβαίως και τα αποτελέσματα της επόμενης Κυριακής. Η βούληση του κόσμου δεν μπορεί να την προδιαγράψει κανένας, ούτε μπορεί να την προβλέψει. Μπορεί να συμβεί και το ένα και το άλλο, αλλά δύσκολα ανατρέπονται μεγάλες διαφορές όταν δεν υπάρχει προηγούμενη θητεία και προηγούμενη εμπειρία στην διοίκηση ενός θεσμού αυτοδιοίκησης. Δεν θέλω να πω περισσότερα, εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος. Όλοι πασχίζουν για το καλό της περιοχής και για το καλό των Δήμων. Πιστεύω ότι τα επιτελεία των δύο παρατάξεων δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Σε μία εβδομάδα ο κόσμος θα ξαναψηφίσει και θα κερδίσει αυτός που επιθυμούν οι δημότες του Δήμου Καστοριάς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κοσλόπουλε. Καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας, να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω σε μια άλλη ευκαιρία να κάνουμε μια πιο εξειδικευμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων και των συγκυριών που υπήρξαν αυτή την περίοδο.